Ναι, κύριε Υπουργέ. Κύριε Σταϊκούρα, έχει το λόγο. Κύριε συνάδελφε, είστε παρακαλώ. Επειδή ο αγαπητός και αξιόλογος συνάδελφος κ. Σταθάκης έκανε αναφορές στην δική μου τοποθέτηση χθες, πρώτα απ' όλα να του ξεκαθαρίσω ότι με θέσεις και αντιπαραθέσεις τοποθετήθηκα χθες. Μίλησα για 12 αλήθειες για το που είμαστε σήμερα και για το ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας. Με πολύ ξεκάθαρο τρόπο, με πολύ διαυγή τρόπο. Ο λόγος που ασχολήθηκα με το ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν οι επιτυχίες. Είναι γιατί αρχίζει να ξεδιπλώνει τις θέσεις του που δείχνουν τις αντιφάσεις. Και απορώ γιατί μιλήσατε για διαρροές. Συνηθίζω στη ζωή μου όταν παρουσιάζω κάτι να το δημοσιοποιώ. Φοβάστε τις διαρροές? Φοβηθήκατε την παρουσίαση αυτή? Και εξηγούμε. Τι αποτυπώθηκε από την παρουσίαση σας σήμερα εδώ στο Βήμα, αλλά και από την παρουσίαση την οποία κάνατε στο Λονδίνο? Πρώτα απ' όλα, η διγλωσία του ΣΥΡΙΖΑ εντός και εκτός Ελλάδος και η πολυγλωσία του ΣΥΡΙΖΑ εντός Ελλάδος. Θα εξηγηθώ. Παρακολουθήσαμε συνεπώς τον ΣΥΡΙΖΑ εσωτερικού και εξωτερικού, τον ΣΥΡΙΖΑ των πολλών αποχρώσεων, τον ΣΥΡΙΖΑ του κρυφού σχεδίου αύξηση των φόρων, το επαναλαμβάνω, τον ΣΥΡΙΖΑ του μηδενισμού. Πρώτον, είμαστε συνάδελφοι και εντός του Βουλής και εκτός Βουλής. Όταν λέτε ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, balanced budget, σε όλα τα εγχειρίδια, περιλαμβάνει και τους τόκους. Κανένα εγχειρίδιο δεν υπάρχει που να λέει balanced budget χωρίς τους τόκους. Άρα, υποστηρίξατε στο εξωτερικό ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, δηλαδή πρωτογενές πλεώνασμα 3% όσο και ο προϋπολογισμός. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεύτερον, αυτό σημαίνει ότι αυτομάτως, για να πετύχετε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό του χρόνου, μόνο για το 2015, έχετε 4,5 δις νέους φόρους. 4,5 δις νέους φόρους μόνο για το 2015. Αυτή είναι η κρυφή πραγματικότητα. Το μόνο, αλλά κύριο, που παραλείπετε να μας πείτε, είναι ποιους φόρους θα αυξήσετε. Τώρα, επειδή είμαι καλόπιστος, θα προσχωρήσω για λίγο στο επιχείρημά σας. Θα δεχθώ ότι ξεχάσατε ή παραλείψατε να βάλετε την λέξη primary, πρωτογενές, στον τίτλο. Υποθέτω θα το διορθώσετε σε επόμενη παρουσίαση. Και ας δεχτούμε συνεπώς ότι έχει λογική ο ΣΥΡΙΖΑ του εσωτερικού. Εδώ πέφτουμε σε καινούργιες αντιφάσεις. Προσχωρώ σκεπτικό σας. Από κάτω τι λέτε? Να μείνουν σταθερές οι δαπάνες στο 44%. Πράγματι, συνεπώς, φέτος οι δαπάνες είναι 44%. Και μας λέτε στο πρόγραμμα, δεύτερη γραμμή, δεν πιστεύω και εδώ να κάνουμε λάθος, να μείνουν σταθερές στο 44%. Τότε πώς θα αυξήσετε τις δαπάνες για την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση, τον πολιτισμό που λέγατε? 20 ομιλητές έχω ακούσει. Έχω ακούσει εδώ ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Θα προσλάβετε όλους τους εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Θα καταργήσετε ευέλικτες μορφές εργασίας. Θα αυξήσετε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κατά 25%. Ψάχνω αυτόν που το είπε, δεν είναι αυτή τη στιγμή στην αίθουσα, γιατί είπε τόσο μειώθηκε τα τελευταία χρόνια. Οι προσλήψεις, μισθοί και συντάξεις. Άρα, αφού θα μείνετε σταθεροί στο 44 το 2015, πώς είναι δυνατόν να μείνετε σταθεροί και ταυτόχρονα να κάνετε και όλα αυτά? Αν τα κάνετε όλα αυτά, η αύξηση των φόρων είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δεν γίνεται και το ένα και το άλλο. Έολες υποσχέσεις, ψεύτικες υποσχέσεις, τεράστια αύξηση φόρων. Και επειδή μιλήσαμε για προβλέψεις, η εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι αντιμέτωπη με την προβλεπόμενη αναθεώρησή της τον Απρίλιο του 2014, καθώς τότε θα αποτυπωθούν οριστικά τα αποτελέσματα του 2013 και θα οριοθετηθεί το περίφημο δημοσιονομικό κοινό του 2014. Κύριος Σταθάκης, 27/12/2013. Όχι μόνο δεν είχαμε δημοσιονομικό κοινό, όχι μόνο εκτελέστηκε κανονικά ο προϋπολογισμός, αλλά δώσαμε και κοινωνικό μέρισμα μισθωδής και δώσαμε και άλλα 500 εκατομμύρια ως κομμάτι παροχών αύξησης εισοδημάτων στους ένστολους. Δεν χρειάζεται δε να επαναλάβω το τι έλεγαν όλοι οι συνάδελφοί σας εδώ σε αυτή την αίθουσα πέρσι. Τα έχω καταγράψει. Ίδιες ομιλίες ακριβώς φέτος. 20 ομιλίες έχω ακούσει, ίδια ακριβώς επιχειρήματα.
συμπερασματικά. Δυστυχώς, κατά τη συζήτηση στη Βουλή μέχρι τώρα, μπορεί να έχουμε καμία βελτίωση της κατάστασης από εδώ και πέρα. Παρατηρείται ότι πολλοί βουλευτές αντιπολίτευσης, όχι μόνο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διαγωνίζονται σε προσεγγίσεις μιζέριας και λαϊκισμού. Διατυπώνονται με ευκολία, όπως νομίζω ότι απέδειξα, γενικολογίες και απλουστεύσεις. Ακούγονται ανακρίβειες, αοριστολογίες, μοιράζονται ψευδεστήσεις, αραδιάζονται ανέφικτα αιτήματα, παράδειγμα 25% αύξηση στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, εκφράζονται αφορισμοί, ισοπεδωτικοί χαρακτηρισμοί. Συνάδελφός σας είπε σήμερα το πρωί ότι αν προλάβαμε να μεταφράσουμε τον προϋπολογισμό που μας έστειλαν στα γερμανικά. Μα απ' τη μία μας λέτε ότι ο προϋπολογισμός είναι στον αέρα και απ' την άλλη μας λέτε ότι μας τον έστειλαν και από τη Γερμανία. Δεν γίνονται και τα δύο. Αποφασίστε επιτέλους ποιο επιχείρημα στέκει. Κυριαρχεί ο μηδενισμός, δυστυχώς απουσιάζει το μέτρο. Απουσιάζουν ουσιαστικές απαντήσεις, λύσεις και προτάσεις. Θα επαναλάβω ό,τι είπα και χθες κλείνοντας την τοποθέτησή μου. Η κρισιμότητα των στιγμών και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα απαιτεί από όλους μας σοβαρότητα, υπευθυνότητα, όχι θριαμβολογίες, αλλά όχι και μηδενισμούς. Μακριά από επικίνδυνους ακροβατισμούς, αδιέξοδους στοιχοδιοκτισμούς. Φυσικά, και το γνωρίζω, η δημιουργική σύνθεση δεν επιτυγχάνεται με εξαναγκασμούς. Η ιστορική όμως πολιτική, οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα και κρισιμότητα των στιγμών είναι τέτοια που επιβάλλει συγκλήσεις, δημιουργικές συνθέσεις, συνένεση, εθνικό σχέδιο σκληρή δουλειά, που επιτάσσει, ναι, πατριωτική συνείδηση, ρεαλισμό, που απαιτεί πολιτική κοινωνική σταθερότητα, ασφάλεια, αίσθημα δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχει το λόγο, κύριε Σταθάκη, για 2-3 λεπτά, παρακαλώ, να μην ανοίξει αυτό ο διάλογος. Δεν θα τα χρειαστώ. Απαντήστε. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι πάρα πολύ απλή. Εάν κάνετε τον κόπο να κοιτάξετε 3 slides πριν, όταν αρχίζουν οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, μια που έχετε όλα τα slides μπροστά σας, εγώ τα θυμάμαι μάλλον, θα διαπιστώνατε ότι η πρώτη πρόταση που υπάρχει αφορά το δημόσιο χρέος και την απομείωση του δημόσιου χρέους, έτσι που να απαλλαγεί η χώρα, έχει όλες τις προτάσεις μέσα, να απαλλαγεί η χώρα από την ανάγκη παραγωγής πλεονασμάτων. Άρα στο τέταρτο κατά σειρά slide, όταν αναφέρεται στον προϋπολογισμό, το balance budget δεν εξέπληξε κανένα. Μόνο εσείς το ερμηνεύσατε όπως το ερμηνεύετε, διότι είχαν προηγηθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες δεν χρειάζεται η χώρα να παράγει τέτοια πλεονάσματα. Άρα είναι πολύ απλό, έπρεπε να το βάλω primary, μιας και δεν ήξερα ότι δουλεύει το σύστημα ανάλυσης των αναλύσεών μας με τόση ακρίβεια. Την επόμενη φορά να προσθέσω το primary, λοιπόν, για να μην υπάρχει παραμικρή παρεξήγηση. Δεύτερον, επιμένω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί για το 2015 ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, αν γίνουμε κυβέρνηση. Δεν πρέπει να συγχαίεται τη διάθεση και την πρόθεση να αυξήσουμε, να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος, να κάνουμε, να δείξουμε, που αποτελεί όντως βασικό σκοπό του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό υποθέτω να μας ψηφίσουν και οι πολίτες. Με το ότι το 2015 θα γίνουν όλα ως διαμαγείας. Τρίτον. Υποθέτω ότι... Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Κύριε συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Κύριε Σταθάκη, συνεχίστε εσείς, παρακαλώ. Μην απαντάτε. Συνεχίστε. Υποθέτω ότι αυτό το οποίο έχει δεσμευτεί να κάνει το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης βήμα προς βήμα. Από την πρώτη μέρα που θα βγει η κυβέρνηση, γι' αυτό και έφτιαξε ένα πρόγραμμα το οποίο υπό τους δεδομένους δημοσιονομικούς περιορισμούς θα εφαρμοστεί από την πρώτη μέρα. Κυρία Πατσαρά, Γεωργία έχει το λόγο. Α, ναι, ναι. Καλά, κύριε Γεωργιάδη. Εντάξει, δεν θα φάμε. Το δίκιο δεν θα το φάμε με τίποτα. Εδώ είμαστε. Λέτε, κύριε Υπουργέ, έχει το λόγο. 44% πρωτογενείς δαπάνες από πότε, συνεπώς. 44% πρωτογενείς δαπάνες. Από πότε. Εσείς το λέτε. Από πότε. Δεν έχει ημερομηνία. Ακούω. 15. Πείτε μας πότε για να ξέρουμε πότε θα αυξήσετε μισθούς και συντάξεις ή πότε θα αυξήσετε φόρους.
Συγγνώμη. Παπανών. Τι παραλάβατε πριν από τρία χρόνια και τι παραδίδετε τώρα από άποψη δημοσίων δαπανών, πρωτογενών. Πέστε αυτά τα δύο νούμερα. Τι παραλάβατε. Α, κύριε Γεωργιάδη, πρέπει να φωνάστε. Μόνο εσείς θέλετε να μάθετε. Μόνο εσείς θέλετε να μάθετε. Μη φωνάζετε. Αυτό. Τι να τον κάνω, κύριε Βρουζίγια, πείτε μου τι να του κάνω. Πόσο περικόπησαν οι δημόσιες δαπάνες. Παρακαλώ, απαντά, κύριε Σταθάκη, και κλείνω. Μα έτσι, ναι, κύριε Υπουργέ. Εκλείνω σε πόσο. Άρα, είναι σαφές. Αλλά αυτό θα κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται όχι, έτσι όμως. Δεν γίνεται. Πείτε μια κουβέντα, κλείστε και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, συνεπώς. Καλά, κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ τώρα. Δεν γράφονται αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Αφήστε να φωνάξει λίγο για να προχωρήσουμε. Συνεπώς. Λοιπόν. Λοιπόν, δεν γράφονται από αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Έχετε τον Υπουργό εδώ να απαντήσει. Γιατί φωνασκείτε εσείς. Ναι, δεν αφήνει τον Υπουργό σας να μιλήσει. Είμαστε συμπληρωματικοί. Λοιπόν, συνεπώς. Δέχομαι συνεπώς ότι θα σταθεροποιήσετε τις δαπάνες. Δέχομαι συνεπώς ότι θα κρατήσετε σταθερές stabilization, λέει η παρουσία σας, τις δαπάνες 44%. Ωραία, συμφωνώ. Αυτό πάω να σας βοηθήσω. Πάω να σας βοηθήσω. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν. Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Παρακαλώ. Κύριοι συνάδελφοι, τελείωσε αυτό. Δεν θα γίνει πια. Τελείωσε. Περιμένω και άλλοι συνάδελφοι να τοποθετηθούν. Κλείστε την παρέμβασή σας. Ναι. Εντάξει, κύριε Υπουργέ. Καταλαβαίνω συνεπώς ότι υπάρχει μια δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ να σταθεροποιηθούν οι δαπάνες στο 44%. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς. Καταλαβαίνω ότι θα υπάρξουν μεταβολές, αλλά μέχρι τώρα από τις 20 ομιλίες άκουσα μόνο αυξήσεις, δεν άκουσα ούτε μία μείωση. Τρίτον, να σας πω ότι περίπου το 80% των δαπανών είναι μισθοί και συντάξεις. Απορώ τι αναπροσαρμογές θα κάνετε. Και τέταρτον, αν μείνετε εδώ, μιλάμε για τεράστια αύξηση φόρων. Η κυρία Μπατσαρά Γεωργία έχει το λόγο. Δεν γίνεται, κύριε Σταθάκη. Δύο φορές σηκώθηκε η κυρία συνάδελφος. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό και κλείνουμε. Κύριε Μπατσαρά, περιμένετε. Κύριε Σταθάκη. Λοιπόν, θα σας πω σε πολύ απλά ελληνικά τι εστί μνημόνιο σε σχέση με τις διπώνησες της δαπάνες. Δύο νούμερα θα σας πω. Τρία νούμερα. Η Ελλάδα έχει πρωτογενείς δαπάνες 45% του ΑΕΠ στον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Τώρα είναι στο 42% και ο στόχος του μνημονίου είναι να κατέβουν στο 38% του ΑΕΠ. Υπενθυμίζω ότι η χώρα με τις χαμηλότερες δημόσιες δαπάνες είναι η Βουλγαρία με 36. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ που διατυπώνεται σε αυτό είναι ότι η Ελλάδα θα είναι μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα με ύψος δημοσίων δαπανών στο 44%, μία μονάδα κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ταγμένη στο να υπηρετεί ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος με εκπαίδευση, υγεία, συντάξεις και κοινωνική ασφάλιση. Όχι επειδή το λέτε εσείς, κύριε Γεωργιά. Έτσι. Έχει το λόγο, κύριε Υπουργέ. Ωραία. Τι να κάνουμε τώρα, αφού ανοίξαμε αυτό το διάλογο, πώς θα γίνει. Όλα τα θέματα θα τα λύσουμε τώρα. Κύριε Σαδάκη, εξαντλήσαμε νομίζω τα επιχειρήματα. Παρά τα αυτά, εξαντλήσαμε τα επιχειρήματα, παρά μόνο ήθελα να κάνω τελευταίο σχόλιο στους αριθμούς σας. Κάπου έχετε χάσει κάτι δεις πάλι. 44,2% είναι ο μέσος όρος των πρωτογενών δαπανών προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2014 και όχι κάτι 41-42 που ψελίσατε. 45 είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Αυτό για την αποκατάσταση άλλη μια φορά της αλήθειας. Η κυρία Μπατσαρά έχει το λόγο. Τα υπόλοιπα με δελτία τύπου. Δεν γίνεται άλλο.